Είμαστε πάλι σήμερα εδώ για την ενημέρωσή σας όσον αφορά την εκλογική διαδικασία της 8ης Οκτωβρίου του 2023 και η οποία διαδικασία βρίσκεται στην ολοκλήρωση, της, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία δηλαδή η εκλογική προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές την Κυριακή στις 8 Οκτωβρίου του 2023. Η περιφέρεια Κρήτη, ε, γνωρίζεται γνωρίζετε και από προηγούμενε εκλογικέ αναμετρήσει, είναι αρμόδια για την προετοιμασία αυτή τη εκλογική διαδικασία, την προετοιμασία δηλαδή του εκλογικού υλικού, προκειμένου να διεξαχθούν με ασφάλεια οι εκλογέ τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Να σα ενημερώσουμε ότι ουσιαστικά η, η, εκλογής, η βασική εκλογή σε αυτέ τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ για, το, για την περιφέρεια Κρήτη είναι 544.920 και τα εκλογικά τμήματα που θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για όλη την Κρήτη είναι 1381. Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, η βασική εκλογή, η ψηφοφόρη είναι 68.075 και τα εκλογικά τμήματα 181. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η βασική εκλογή είναι 73.605 και τα εκλογικά τμήματα 223 και για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 144.673 η βασική εκλογής και 361 τα εκλογικά τμήματα. Και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου η βασική εκλογής είναι 258.567 και τα εκλογικά τμήματα 616. Οι συνδυασμοί που έχουμε για τις περιφερειακές εκλογές είναι τέσσερις και συγκεκριμένα είναι για την Κρήτη μας συνεχίζουμε με επικεφαλής περιφερειάρχη τον κύριο Σταύρο Ανατάκη η, η Λαϊκή Συσπήρωση Κρήτη με επικεφαλή περιφερειάρχη τον κύριο Αλέξανδρο Μαρινάκη, ο συνδυασμό Η Κρήτη Μασελιό με επικεφαλή περιφερειάρχη τον Σπυρίδωνα ε, Δανέλη και ανυπότακτη Κρήτη αντικαπιταλιστική αριστερή παρέμβαση με επικεφαλής Περιφερειάρχη τον κύριο Νικόλαο ε, Ζαμπουλάκη. Να σα να ενημερώσουμε επίσης ότι οι σταυροί που θα μπαίνουν για τη, για τη συγκεκριμένη επιλογή και ψηφοφορία των περιφερειακών εκλογών είναι για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4 σταυροί, για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και Λασιθίου 2 σταυροί και για την Περιφερειακή Ενότητα ε, Χανίων 3 σταυροί. Αντίστοιχη σταυροδοσία έχουμε και για τις δημοτικές εκλογές και συγκεκριμένα έχουμε για την Περιφερειακή Ενότητα Ρακτίου, για όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 4 σταυρούς, εκτός από τον Δήμο Βιάννου που μπαίνουν τρεις σταυροί. Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχουμε για το Δήμο Αγίου Νικολάου και το Δήμο Ιερά Πετρας και Σιτία 4 σταυρούς και για το Δήμο Αροπεδίου Λασιθίου 3 σταυρού. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έχουμε για το Δήμο Αγίου Βασιλείου, για το Δήμο Αμαρίου, για το Δήμο Ανογίων, τρει σταυρού και για το Δήμο Μιλοπατάμου και Δήμο Ρεθύμνη τέσσερι σταυρού. Και για, τη δημοτική, για την Περιφερειακή Ένωτα Χανίων και του αντίστοιχου Δήμου έχουμε. Για το Δήμο Αποκορώνου, τέσσερι σταυρού. Για το Δήμο Κισάμου, τέσσερι. Για το Δήμο Πλατανιά, τέσσερι. Για το Δήμο Χανίων, τέσσερι. Και για το Δήμο Γάβδου, Καντάνου, Σελήνου και Σφακίων, τρει σταυρού. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων είναι ακριβώς η ίδια μέσω τάμπλετ, δηλαδή με τις βουλευτικές εκλογές, τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Θα γίνεται δηλαδή μέσω τάμπλετ από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών και ουσιαστικά θα μεταδίδεται και η σταυροδοσία για τους συνδυασμού και η σταυροδοσία για τους υποψηφίους. Η εκλογική διαδικασία και η ψηφοφορία θα ξεκινήσει 7 η ώρα το πρωί μέχρι 7 η ώρα το απόγευμα. Θα ξεκινάμε με την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και θα ακολουθεί η ψηφοφορία για τις περιφερειακές εκλογές.